Μένει πάντα. Ο υπουργός δεν ξέρει τι γίνεται αύριο. Εντάξει, παιδί μου, και το μια φορά. Ο κύριος Παδής, υπουργός... συνάδελφος και πρόεδρος του τμήματός μου, μπορεί να το επιβεβαιώσει. Ναι, ακριβώς. Γεια σας, κύριε καθηγητά. Γεια σας, κύριε Φαντή. Καλημέρα και σε εσάς. Για καλημέρα να προσπαθήσουμε σας. Τώρα καλημέρα να τα βάλουμε σε μια σειρά, κύριε Συρίγο. Γιατί βλέπουμε τον Ερντογάν. Βλέπει πραξικόπημα, συλλαμβάνει ναυάρχους. Βλέπει κατάρρευση οικονομίας, απολύει τους πάντες. Μήπως έχει χάσει την μπάλα και προσπαθεί να ανακτήσει τον έλεγχο με άγαρμο τρόπο, κύριε Υπουργέ? Υπάρχουν πολλές αναγνώσεις για αυτό που έγινε με τους Τούρκους ναυάρχους. Πρώτα απ' όλα να δούμε τι λένε οι ναύαρχοι. Οι ναύαρχοι λένε ότι πάει ο Ερντογάν να αναθεωρήσει τη συνθήκη του Μοντρέ. Από το 18ο αιώνα υπάρχουν διαδοχές συνθήκες που ρυθμίζουν το διάπλου του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων. Η πρώτη τελευταία συμφωνία ήταν η συνθήκη της Λοζάνης του 1923, η οποία έδωσε ελεύθερη και ακόλυτη ναυσιπλοεία στα στενά Βοσπόρου και Δαρδανελίων και υποχρέωσε την Τουρκία να έχει αποστρατιωτικοποιημένες ακτές ένθεν κακήθεν των στενών. Το 1936 έρχεται η συνθήκη του Μοντρέ, η οποία επιμένει στην ελεύθερη και ακόλυτη ναυσιπλοεία, θέτει περιορισμούς στο διάπλου πολεμικών πλοίων και αναθέτει αυτή τη δυνατότητα στην Τουρκία. Έρχεται τώρα ο Ερντογάν, ο οποίος τι σου λέει? Δεν έχουμε δικαίωμα να διακόψουμε το διάπλου στο Βόσπορο και στα Δαρδανέλια. Αυτό μειώνει την ανεξαρτησία της χώρας μας. Πρέπει να δούμε πώς θα την ανακτήσουμε αυτή την ανεξαρτησία. Έρχονται οι ναύαρχοι και λένε από την πλευρά τους: τρελός είσαι. Δεν μπορείς να πιστεύεις ότι μπορείς να κόψεις αυτό το τεράστιο θαλάσσιο ακόμα πέρασμα. Ακόμα και αν κάνει τη διόρυγα της Κωνσταντινούπολης που ονειρεύεται. Η διόρυγα της Κωνσταντινούπολης θα είναι επιπληρωμή. Αυτή τη στιγμή τα μικρά και μεσαία σκάφη που διαπλέουν τον Βόσπορο και τα Δαρδανέλια, κυρίως το Βόσπορο, μπορούν να το περάσουν χωρίς να πληρώσουν τίποτα. Δεν είναι υποχρεωμένοι να παίρνουν πιλότο. Τα μεγάλα πλοία είναι υποχρεωμένα να παίρνουν πιλότο. Τα μικρομεσαία πλοία μπορούν να πηγαίνουν έρχονται ελεύθερα. Όχι, λέω ότι ο σχεδιασμός του ποιος μπορεί να είναι. Δηλαδή, αν κάνει τη διόρυγα της Κωνσταντινούπολης, μπορεί ο ίδιος να υποχρεώσει τα πλοία να περνάνε από εκεί και όχι από το Βόσπορο? Αφού υπάρχει η συνθήκη του Μοντρέ, πώς θα την ακυρώσει? Η συνθήκη του Μοντρέ μπορεί να καταγγελθεί από οποιοδήποτε από τα συμμετέχοντα κράτη. Και ακολούθως υπάρχει υποχρέωση όλα τα συμμετέχοντα κράτη να κάνουν μια νέα διάσκεψη για να φτιάξουν μια νέα συνθήκη. Ο Ερντογάν πιστεύει ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να πάρει το κλειδί του ελέγχου της εισόδου και εξόδου στη Μαύρη Θάλασσα. Να καταγγελθεί, ναι, να καταργηθεί δεν μπορεί μόνο μερός, φανταζόμαστε. Το να καταγγείλεις κάτι μπορεί να το καταγγείλουν όλοι. Ναι, μπορεί να καταγγελθεί και κατ' επέκταση να πάψει να ισχύει. Αν συμφωνήσουν τα μέρη, λέτε. Όχι, όχι, χωρίς να συμφωνήσουν. Αλλά... τα μέρη είναι υποχρεωμένα να ξεκινήσουν μια νέα διαπραγμάτευση. Έρχονται όμως οι Τούρκοι ναύαρχοι και σου λένε: είσαι τρελός, τι πας να κάνεις εκεί πέρα? Αυτή η συνθήκη μας δίνει δυνατότητα να ελέγχουμε τα πολεμικά πλοία που πηγαίνουν έρχονται. Άμα μπούμε στη δική σου λογική, κινδυνεύουμε να τα τεινάξουμε όλα στον δηλαδή, αέρα. Δηλαδή, κύριε Υπουργέ, για να το πούμε απλά, το περιεχόμενο αυτής της επιστολής μπορεί να δικαιολογήσει ή να αιτιολογήσει το φόβο, την απειλή ενός πραξικοπήματος, ναι ή όχι? Ούτε κατά διάνοια. Απλώς είναι ιδανική ευκαιρία για τον Ερντογάν για να καθαρίσει το εσωτερικό σκηνικό, να διώξει ακόμη μερικούς που του είχαν ξεφύγει. Άρα προσπαθεί, κύριε καθηγητά, κύριε Φαντή, να αλλάξει τελείως το κλίμα και την ατζέντα που ήταν εις βάρος του. Γιατί μέχρι τώρα ο Ερντογάν, μην ξεχνάμε, ήταν στα σκηνιά και από την αντιπολίτευση και από το διεθνές σκηνικό. Όπως είχαμε δει και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την Ευρώπη, από πολλές χώρες κλπ. Το κατάφερε αυτό προς στιγμήν? Κοιτάξτε, αν λάβει κανείς υπόψη του ότι τουλάχιστον ο ελεγχόμενος από το καθεστώς τύπος είναι, σήμερα ασχολείται, όπως μας έδειξε και ο ανταποκριτής σας, με αυτό, γίνεται μια συστηματική προσπάθεια να αλλάξει η ατζέντα. Είναι υπό προϋποθέσεις, ή μάλλον σε αυτό το πλαίσιο είναι ένα δώρο που γίνεται προς τον Ερντογάν, γιατί του επιτρέπει πραγματικά να αποπροσανατολίσει από τα σημαντικά ζητήματα και επιπλέον εγκλωβίζει και την αντιπολίτευση. Γιατί είναι πολύ δύσκολο η αντιπολίτευση να κάνει αντιπολίτευση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Αν μου επιτρέπετε ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Τον βολεύει δηλαδή, λέτε, κύριε Φαντή, να λέει ότι πάνε να με ρίξουν οι ναύαρχοι? Τον βολεύει αυτό τώρα στο εσωτερικό?
Κοίτα, έχει βασίσει την πολιτική του επιβίωση όλα τα τελευταία χρόνια σε αυτό το αφήγημα περί εντός και εκτός των τυχών εχθρών, ότι υπάρχουν παντού και εντός των τυχών και εκτός εχθροί οι οποίοι επιβουλεύονται το δικό του, τη δική του ασφάλεια, τη δική του πολιτική και βιολογική ύπαρξη, η οποία είναι ταυτισμένη με το καλό της Τουρκίας. Έτσι. Όλοι όσοι μένουν πάνω από ένα χρονικό διάστημα στην εξουσία ταυτίζουν το δικό τους καλό. Το κράτος είμαι εγώ, ναι, έτσι, είναι ακριβώς, το παλιό λετά σε μου. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο για τη συνθήκη του Μοντρέα, αν θέλετε. Θα πρέπει να σκεφτούμε ότι για να κατασκευαστεί το κανάλι της Κωνσταντινούπολης θα πρέπει να υπάρχουν εγγυημένα έσοδα. Και τα εγγυημένα έσοδα μπορεί να τα εξασφαλίσει μόνο η προοπτική αναθεώρηση της συνθήκης του Μοντρέ, γιατί μόνο έτσι ο Ερντογάν θα υποχρεώσει... Και τα δύο, λέτε, δεν μπορεί να υπάρχουν. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για ένα τέτοιο φαραωνικό έργο, όταν όλοι ξέρουν ότι θα υπάρχουν πάντα τα στενά του Βοσπόρου, τα οποία θα επιτρέπουν την ελεύθερη πρόσβαση από και προς την Μαύρη Θάλασσα. Και το δεύτερο βεβαίως είναι ένα γεωπολιτικό όραμα. Άρα αυτό γιατί το λέει, είναι μια πίεση και στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό? Νομίζω ότι είναι μια πρόσκληση για παζάρι προς όλους. Ο Ταϊπ Ερντογάν, πέρα από το ζήτημα της χρηματοδότησης, έχει στο μυαλό του να δημιουργήσει ένα τουρκικό Σουέζ που θα του επιτρέψει να διαπραγματευτεί και να παζαρέψει την πρόσβαση και να την ανταλλάξει ενδεχομένως με άλλα ζητήματα που ενδιαφέρουν την Τουρκία. Για τους Τούρκους ναυάρχους, πολύ σωστά επισήμανε ο υπουργός μου, ότι, ότι υπάρχει ένα ζήτημα εκεί, ότι η προοπτική, η προσπάθεια αναθεώρησης της συνθήκης του Μοντρέ θα απομονώσει πλήρως την Τουρκία και θα υποσκάψει το όραμα της γαλάζιας πατρίδας, το οποίο όλοι χωρίς εξαίρεση υποστηρίζουν. Κύριε Υπουργέ, με αυτή την κατάσταση που διαμορφώνει ο Ερντογάν τώρα στο εσωτερικό του, θα στοιχηματίζεται πιο εύκολα σε μία ακόμη εξαγωγή της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, και τι ρόλο, για να μας απαντήσετε και στα δύο, παίζουν οι επαφές που θα έχει σήμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός στη Λιβύη σε όλο αυτό? Όσο καιρό δεν έχει κατασταλάξει η κατάσταση των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ, η Τουρκία θα αποφύγει να κάνει ακραίες κινήσεις όπως αυτές που είδαμε από τον Ιούλιο πέρσι μέχρι τον Νοέμβριο. Δεν έχει αλλάξει στρατηγική. Για τακτικούς λόγους αυτή τη στιγμή είναι εγκλωβισμένη σε πιο χαμηλούς τόνους. Δεν μπορεί να το ξεπεράσει αυτό το πράγμα. Μάλιστα κάνει και ανοίγματα προς την Αίγυπτο, προς το Ισραήλ, ή προσπαθεί να κάνει, τέλος πάντων. Ως προς το ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού, ας σκεφτούμε, επειδή έχω ακούσει διαφόρους που εκφράζουν αμφιβολίες, αν πρέπει να γίνει ή δεν πρέπει να γίνει, και τι γυρεύουμε εμείς εκεί κάτω, την ώρα που δεν καταγγέλουν το τουρκολιβικό μνημόνιο η νέα κυβέρνηση κτλ. Ας κάνουμε μια ερώτηση απλή στον εαυτό μας. Είναι σήμερα οι Τούρκοι ευχαριστημένοι από την επίσκεψη Μητσοτάκη στη Λιβύη? Η εκτίμησή μου είναι πως δεν είναι ευχαριστημένοι. Αντιθέτως, προβληματίζονται πάρα πολύ. Θα περιμένουμε κάποια αποτελέσματα από αυτή τη συνάντηση ή εγγράφουμε υποθήκες, όπως λέμε? Εγγράφουμε κυρίως υποθήκες. Εκείνο το οποίο νομίζω ότι θα είναι το κύριο θέμα θα είναι η απομάκρυνση των ξένων στρατευμάτων από το έδαφος της Λιβύης. Η νέα λιβική κυβέρνηση φαίνεται να έχει διανύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν θέλει να φύγουν οι Τούρκοι, διότι είναι προσκεκλημένοι νομίμως στην χώρα. Το νομίμως πάει στα δύο τουρκολιβικά σύμφωνα, τα μνημόνια συνεργασίας. Οπότε εμέσως πλην σαφώς αγγίζει αυτό και το τουρκολιβικό μνημόνιο για τη θαλάσσια οριοθέτηση. Εμείς θα ζητήσουμε την ακύρωση του τουρκολιβικού μνημονίου. Είναι μέσα στα θέματά μας αυτό σήμερα? Δεν μπορώ να το ξέρω. Η θέση μας πάντως είναι ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι παράνομο. Θα τεθεί πάντως, καταλαβαίνουμε, ως συζήτηση, κύριε Υπουργέ. Είναι προφανές. Σίγουρα. Κύριε Υφηθαντή, τι λέτε? Ναι, συμφωνώ. Θα τεθεί. Είναι προβλέψιμη απάντηση της λιβικής πλευράς ότι αυτή η κυβέρνηση έχει προσωρινό χαρακτήρα, άρα δεν μπορεί να μπει σε ζητήματα ουσίας.
ενδεχομένως να αντιπαρατάξουν το γεγονός ότι εμείς έχουμε δώσει άδειες νότια της Κρήτης και νομίζω ότι αυτή η διαπραγμάτευση θα καταλήξει στην ελληνική πρόσκληση για μια εφόλιστη σύλληψη διαπραγμάτευση περιοριοθέτησης με την ακύρωση βεβαίως του τουρκολιβικού μνημονίου. Αλλά είναι μια αρχή... την αποκατάσταση της επικοινωνίας και της ελληνικής πρόσβασης στην περιοχή. Πάντως και ο συνάδελφος στο Πάντιο, όπως βλέπετε, κύριε Υπουργέ μου σας λέει. Άρα μάλλον το κύριε... ήθελα να το σχολιάσω αυτό. Εννοεί κύριε Υπουργέ μου με την έννοια ότι προείσταμε τη σαρωτά της εκπαιδεύσεως. Ακριβώς, ακριβώς. Και ένα σχόλιο ευρύτερο. Έχω διαπιστώσει ότι η κτητική αντωνυμία μου χρησιμοποιείται με τρεις ιδιότητες. Λέμε στρατηγέ μου, γιατρέ μου, υπουργέ μου. Έτσι. Είστε στην πρώτη γραμμή. Ποιο είναι καλύτερο, τώρα δεν μπορώ να το πούμε αυτό. Ανάλογα πώς το βλέπει ο καθένας. Ο γιατρός. Καλημέρα και στους δυο σας. Καλημέρα και στους δυο σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.